Να σας καλωσορίσουμε σε ακόμα ένα Sova Talks, το Sova Talks 2, μια εκπομπή που γίνεται μέσω του Growth Hacking Cyprus και δεν έχει καλύτερον καλεσμένο από τον κύριο Γιάννο Τραν, ο οποίος είναι ο πατέρας του podcast στην Κύπρο. Γεια σου Αναστάσιο. Φίλε μου, να μας πεις δύο λόγια για εσένα, αν και ο κόσμος που παρακολουθεί podcast γνωρίζεις, νομίζω σε ρώτησε κανένας να πεις τις ιδιότητες σου, τις σπουδές σου κτλ. Okay. Συνήθως μου αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου. Γι' αυτό μου σε ρωτώ. Λοιπόν, σπουδές. Είμαι παιδί του marketing όσον αφορά το κομμάτι των σπουδών. Μετά το σχολείο, αν πάμε στα χρόνια του πανεπιστημίου, τέλειωσα δύο πτυχία, sports management και marketing στην Αγγλία. Με την επιστροφή μου στην Κύπρο σε κάποια φάση μετά από 5 χρόνια εργασίας στο industry, έκανα το μεταπτυχιακό μου, έκανα τα accreditations τα οποία είχαν να κάνουν με τον digital marketing, που τα 25 μου είμαι μέσα στο χώρο της διαφήμισης που το κομμάτι των πωλήσεων και που το 2018 και με τη δημιουργία της Ontime Media, η οποία είναι μια marketing εταιρεία, επίαμε και πάνω στο κομμάτι της συμβουλευτικής του marketing. Οι πωλήσεις είναι αναπόσπαστον κομμάτι όταν τρέχεις μια εταιρεία, επειδή λέω και στα παιδιά στην εταιρεία ότι όλοι είμαστε πολίτες. Αν εργαζόμαστε σε μια εταιρεία, είναι όλοι πολίτες. Και ο γραφίστας, και ο βιντεογράφος και το καθεξής, επειδή βάλουμε στόχους και το να το τρέχει μόνο ο ένας ή το τμήμα πωλήσεων είναι λιγότερο αποδοτικό που το να το πουλούν όλοι, επειδή η πώληση είναι και το cold calling ή το sales pitch, αλλά είναι και το branding και το internal PR το οποίο έρχεται μέσα από το να ξέρει ο εργαζόμενος τι πουλάει η εταιρεία και χωρίς να το καταλάβει πουλάει το προς τα έξω. Το 2018 δημιουργήσαμε το κανάλι μας στο Netcast, όπου δημιουργούμε podcast περιεχόμενο. Στην αρχή ξεκίνησε με μένα και σήμερα έχουμε 10 series, 8 series με αρκετά παιδιά τα οποία πλέον κάνουν dominate γενικά το κανάλι. Και εντάξει, προσμένουμε στην τεχνολογική ανάπτυξη, επειδή θεωρούμε ότι η δημιουργία του περιεχομένου είναι το currency το οποίο να ξεκλειδώσει πάρα πολλά opportunities τα οποία εντιαμε κάτω και περιμένουν απλά να εκμεταλλευτούν γενικά είτε από εταιρείες είτε από individuals. Να πω ότι είδα το vlog που βγάλετε πρόσφατα με την εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι ζήλεψα λίγο. Θα ήθελα πάρα πολλά να το κάνω με την εταιρεία τη δική μου. Φίλε μου, να σου στείλω αν τι μου κατάλαβα να το κανονίσουμε. Αλλά το που μου άρεσε παραπάνω ήταν το ότι προσπαθείτε σαν ηγεσία, να το πούμε, να περάσετε τη φιλοσοφία τη δική σας και προς τους συνεργάτες που κάνουν άλλες δουλειές, ας πούμε, μεμονωμένες δουλειές. Και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Επειδή είμαστε στο Sofa Talks και επειδή πρέπει να δούμε τα credits που πρέπει. Παρόλα την ιδέα ήταν δική μου, το όνομα οφείλω να πω ότι είναι δικό σου. Το μισό. Το σόφα τέλος πάντων, το γιατί σόφ, ναι. Ήταν η ιδέα που σου είπα και λες, μα είχα και εγώ ένα σόφα. Σόφα τώρα, στενώσαμε το κάνουμε την εκπομπή μας. Να πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Το θέμα μας είναι, με λίγα λόγια, πώς θα βοηθήσουμε κάποιες εταιρείες, ο καθένας με την ιδιότητά του. Εσύ εκπροσωπείς ένα γραφείο marketing, το οποίο έχεις κάποιους πελάτες και προσπαθείς κατά κύριο λόγο με τις κινήσεις που κάνει στο marketing να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και τον γύρο τους. Οπότε η πρώτη ερώτηση είναι τι προτείνετε στους πελάτες ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Καταρχάς, εμπίστοιχο που λέμε στους πελάτες μας είναι ότι οι πελάτες μας, ο actual πελάτης μας, είναι ασθενεσείς, αλλά οι πελάτες σας. Και η δημιουργία του περιεχομένου, η στρατηγική η οποία δημιουργείται αφορά τους πελάτες σας. Τούτο είναι το πρώτο. Που τη δική μας την πλευρά, σαν marketing agency, θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά enterprise γενικά η εκμετάλλευση του digital. Μιλούμε το εδώ και πάρα πολύ καιρό, ωστόσο επειδή συναναστρεφόμαστε και με επιχειρηματίες και με brands, ακόμα βλέπουμε ότι δεν έχει ξεκλειδώσει στο μέγιστο ή τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό η δημιουργία, το να δημιουργείς περιεχόμενο online να φτάνεις στα κοινά σου και τούτον κάνουμε το και εμείς. Θεωρώ ότι πλέον είναι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν
υπάρχουν πληθώρα επιλογών ούτως ώστε να κάνεις reach τα κοινά σου, είτε είσαι B2B εταιρεία είτε είσαι B2C εταιρεία. Άρα το πρώτο στάδιο είναι να αποδεχτείς και να αποφασίσεις ότι το να δημιουργώ περιεχόμενο online εν η βάση των πάντων. Τούτο είναι το εύκολο. Μόλις το κάνεις, το επόμενο στάδιο που πρέπει να αναλογιστείς είναι τι περιεχόμενο να δημιουργήσω, πού να το δημιουργήσω και πόσο περιεχόμενο να δημιουργήσω. Και είναι τούτο που λέμε συχνά εσύ και εγώ που συζητούμε ποιότητα ή ποσότητα και έχουμε τις άποψεις και τα δύο. Ποσότητα. Ναι, έχουμε τις ποσότητες. Ωστόσο, με το να παράγεις συνέχεια περιεχόμενο, σε κάποια φάση φτάνεις σε τη δημιουργία ενός χάρτη και πλέον τα δεδομένα που εισπράττεις που το interaction του κόσμου αρκεύκεις και αντιλαμβάνεσαι τι ζητά ο κόσμος και πάει και σερβίρεις το. Κάνεις το squeeze ώσπου να λείψει και μετά κάνεις κάτι άλλο. Άρα θεωρώ ότι στην απάντηση της ερώτησης σου εκείνο που προτείνουμε είναι να μεταφέρουν όλες οι εταιρείες, τουλάχιστον αν εξαιρέσουμε τις Fortune 20 στην Κύπρο, να μεταφέρουν όλες οι εταιρείες τους τα budget τους στον digital, κυριολεκτικά. Όπως είπες πριν όμως, διαχωρίζεις το B2C, τις εταιρείες B2C και τις εταιρείες B2B. Διαχωρίζουμε το κυρίως όσον αφορά το κομμάτι του περιεχομένου. Επειδή το Facebook είναι Facebook και στο Facebook μπαίνει το B2B και στο Facebook μπαίνει το B2C. Το θέμα είναι και η ερώτηση που μας κάνουν πολλές φορές, πώς φιλτράρουμε. Εν αρκεί μόνο στις καμπάνιες να φιλτράρεις το audience σου με το να χρησιμοποιείς διάφορα interest. Ο πιο εύκολος τρόπος να φιλτράρεις και να πιάσεις ανταπόκριση είναι μέσα από το περιεχόμενο σου. Και το πιο απλό παράδειγμα είναι, αν θέλεις, λέμε τώρα, να προωθήσεις ένα B2B προϊόν ή μια B2B υπηρεσία, ξεκινάς με το περιεχόμενο σου και λες, είσαι ιδιοκτήτης εταιρείας. Καταλάβες. Άρα την ώρα μπορεί να το δει κάποιος σου το πράγμα, να πει, α, ναι, είμαι. Άρα αυτόματα αναφέρεσαι σε εκείνον. Άρα και το περιεχόμενο σου πέραν του δημιουργικού, πέραν το ίδιο, αλλά το τι είναι να πεις για να τον προσεγγίσεις, παίζει πάρα πολύ σημασία. Που και άμα και εκεί, άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι κάθε πλατφόρμα έχει διαφορετικό πλαίσιο. Το context είναι διαφορετικό. Άλλος πώς είναι να επικοινωνήσεις στο LinkedIn, άλλος πώς είναι να επικοινωνήσεις στο Instagram, σίγουρα άλλος πώς είναι να επικοινωνήσεις στο TikTok, άλλος πώς είναι να επικοινωνήσεις στο YouTube. Και μόλις καταλάβεις γενικά το πώς αλληλεπιδρούν και πώς αντλούν το περιεχόμενο οι users, οι οποίοι είναι ήδη σχεδόν σε κάθε πλατφόρμα, τότε εναρκέψεις να βλέπεις και τα αποτελέσματα, τα λεγόμενα conversions, είτε τούτον εμπόληση, είτε τούτον brand awareness, είτε τούτον brand positioning. Ωραία. Άρα, ας πάρουμε ένα παράδειγμα για εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με καταναλωτές, όπως είπαμε στην περίπτωση του B2C. Ποια βήματα θα κάνεις με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας ή τον υπεύθυνο marketing για να καταλάβεις τις ανάγκες του? Πώς θα πάτε step by step? Εμείς είμαστε πάρα πολλά υπέρμαχοι της στρατηγικής. Και όταν λέω στρατηγική, ακούγεται πολλά φιλοσοφικό, όμως η αλήθεια είναι η στρατηγική είναι ο τρόπος για να καθορίσεις την πλεύση και το που θέλεις να πάεις. Και το πιο σημαντικό είναι η στρατηγική να σε βοηθήσει να κάνεις και έναν audit, δηλαδή ένα report, μέχρι πού μπορείς να πάεις. Επειδή ένα πράγμα που λέμε σε πολλές εταιρείες είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε βίντεο, μπορούμε να κάνουμε άρθρα, influencers, τα πάντα. Το θέμα είναι how much you can afford. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες παραγνωρίζουν παντελώς το financial auditing και δεν το συνδύουν με το marketing. Και η ερώτηση που λαμβάνουμε, πόσα είναι αρκετά? Εντάξει, έναν εκατομμύριο. Είναι πολλά. Άρα ξέρεις που μόνος σου ότι υπάρχει ένα ποσό το οποίο you can afford. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι, και μια ερώτηση η οποία φέρνει μας σε άβολη θέση, όχι εμάς γενικά, το industry, επειδή τώρα μπορεί να το πεις ο άλλος, νομίζω ότι θέλεις να του τα πιάσεις. Και η ερώτηση δική μας είναι πόσα λεφτά σε αφήνει τον budgeting σου να επενδύσεις πάνω στο marketing. Παρόμοια φιλοσοφία έχουμε και εμείς στους δικούς μας τους πελάτες, που ξεκινάς πάντα από τον budget, δηλαδή πόσα λεφτά διαθέτεις για οτιδήποτε θέλεις να κάνεις. Άρα, κατ' ουσίαν, η πρώτη ερώτηση είναι τον budget όπως το λες. Το δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο. Η στρατηγική καθόρισε το, αλλά ναι.
πώς να κάνεις step by step με τον πελάτη, τι θα το ρωτήσεις παρακάτω. Είπες, έχω 30.000 ευρώ. Θέλω να ξέρω τους στόχους του. Εντάξει, πολλά σημαντικές οι πωλήσεις, εννοείται. Οι πωλήσεις είναι το οξυγόνο της εταιρείας. Αν και εγώ είμαι υπέρμαχος του branding, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μια εταιρεία, ένα brand, ένα προϊόν θέλει cash flow, θέλει τα λεφτά να τρέχουν μέσω ταμείο. Μετά από 4-5 χρόνια εντατικής τριβής γενικά με τον digital, θεωρώ ότι το, η καλύτερη επιλογή να κάνεις convert ένα user σε έναν πιθανό πελάτη ή μια πιθανή πώληση είναι μέσω Google Ads και SEO, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, αν τον budget επιτρέπει, έρχεσαι και ενισχύεις τις ενέργειες τούτες, είτε μέσω Google Ads, keyword, search και display και YouTube, τα οποία είναι πάρα πολλά φτηνά, ειδικά τα pre-roll YouTube apps, έρχεσαι και υποστηρίζεις γενικά το όλον, την όλη προσέγγιση με branding μέσα στα social media. Επειδή για μένα πλέον τα social media είναι καθαρά branding. Επαρήλθε η εποχή η οποία επουλούσε στα social media. Ήδη βλέπουμε ότι και ο αλγόριθμος με τον τρόπο που εστημένος δεν εμπνέει να ξοδεύεις τα λεφτά σου, να επενδύσεις τα λεφτά σου καλύτερα για να κάνεις μια πώληση, για τον λόγο ότι τα social media, λαλείτε και η λέξη που μόνη της, είναι social. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το intent του user την ώρα που μπαίνει μέσα στη συσκευή του. Κανένας δεν μπαίνει μέσα στα social media για να αγοράσει. Μέσα στα social media μπαίνεις για να κάνεις connect, όπως λαλούν και τα παραπάνω social media platforms. Μπαίνεις για να στείλεις μηνύματα, μπαίνεις για να μάθεις, μπαίνεις για να εκπαιδευτείς. Άρα, ναι μεν, μπορεί να έχεις έναν intent να αγοράσεις κάτι, αλλά ο αυτοσκοπός σου δεν είναι να το κάνεις. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει πάρα πολύ traffic, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, η οποία έχει intent sales και μπορεί να την έβρεις στις μηχανές αναζήτησης, κυρίως στην Google. Ωραία. Άρα, το road map, ας το πούμε, στην όλη διαδικασία, ξεκινάς με τον budget, καθορίζεται στρατηγική και κατ' ουσία βάζεις τα λεφτά σου στο Google Ads, στην παραγωγή περιεχομένου και στο branding στα social media. Mm-hmm. Τα παραδοσιακά μέσα. Ούτε καν τα βάζω στο θέμα προς συζήτηση. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τα λεφτά μας και να, κατά κάποιον τρόπο, να σκοτώσουμε τον εγωισμό μας και εκείνον που μάθαμε. Αφού ο σκοπός του marketing είναι το έναν ευρώ που επενδύσεις να το κάνεις 5. Και όταν λέω 5 είναι να πουλήσεις κάτι 5 ευρώ. Και το reputation έχει κόστος, και το brand awareness έχει κόστος, και το branding και το καθεξής. Γιατί να πάω να δώσω εγώ 10 ευρώ στην τηλεόραση ή στην εφημερίδα με την προϋπόθεση ότι είναι να μου κάνει 2 με 3 ευρώ πίσω, και δεδομένων του τόν, και όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα αντιπέδιο όποτε θέλει, επειδή έμαθα, επειδή υπάρχει εκείνο το αφήγημα ότι η τηλεόραση είναι κάτι. Παιδιά, εμείς κάνουμε growth τα businesses, δεν κάνουμε growth τους εγωισμούς μας ή, κάνουμε, ή τρέφουμε εκείνα που μάθαμε. Με απασχολεί εμένα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το Facebook, ένα ψυχα πράγματα. Εμένα απασχολεί με να κάνουμε growth η εταιρεία. Ράδιο να μου έρθει να μου δώσει λεφτά κάποιος για να κάνουμε growth τον business του ή να κάνουμε growth τα sales του, εννοείται να αποφύγω την τηλεόραση, τα billboards, την εφημερίδα, αν και τούτον, σαν εταιρεία, με να αποφέρει μου και παραπάνω κέρδος. Χαριτολογώντας ήταν σημεία των καιρών ότι έπρεπε να σταματήσεις που είναι προηγούμενη σου δουλειά, όπως το περιγραφείς, αλλά παρόλα αυτά οφείλω να σε ρωτήσω, γιατί είμαι πάρα πολλά υπερμαχός στο 360 marketing ή εγώ ονομάζω το 3D για κάποιο λόγο. Εάν υπάρχει τον budget, εσύ διαφωνείς στο να γίνει ένα 360. Ναι, επειδή το κόστος per... Να εξηγήσουμε τι εννοούμε 360. 360 είναι να χρησιμοποιήσεις και τους 5 τρόπους promotion και κατ' ουσία να χρησιμοποιήσεις και offline και online τρόπους ώστε indirect marketing, ώστε να καλύψεις όλη την ευρία των promotion. Κοίτα, στο offline εγώ... Αν θα το έκανα, θα πιένα με below the line ενέργειες, οι οποίες αποφέρουν κάτι άμεσο, είτε leads, είτε reputation, yeah, είτε PR, είτε engagement με το network. Αλλά να σου πω μια ερώτηση. Και είναι κάτι το οποίο λέω σε πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι τρέχουν διαφημιστικά. Εγώ ρωτώ εσύ. Ναι, ναι. Όχι, η ερώτηση του είναι λίγο ρητορική. Εάν πιάσουμε το δωμάτιο
οι οποίοι ας πούμε είναι όλοι καναλάρχες τηλεόρασης. Και όπου τους παιδιά να σας δώσω από 100 ευρώ, okay, και θέλω μέσα σε ένα μήνα, όποιος κάνει τα πιο πολλά λεφτά, να πιάσει επί 10 τόπους όπου κάνουμε. Να τα βάλω στην τηλεόραση. Όχι. Yeah. Άρα, καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Okay, αγαπούμε την τηλεόραση, έχει έναν image τηλεόραση, εννοείται, αλλά ξέρεις να μου πηγαίνεις και τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό, σε πολλούς συνεργάτες μας που λέμε, προτείνουμε τους να πάνε τηλεόραση, να προβληθούν για να πιάμε το περιεχόμενο να το βάλουμε online. Και τούτο γίνεται και στα events. Εμείς το τελευταίο events που πιάμε, δεν πιάμε για να μας δουν 350 άτομα. Ήταν, βοήθησε αρκετά στο PR, στο industry, αλλά ο σκοπός μας εμάς ήταν να κάνουμε document. Σήμερα αξίζει που έχουμε 100 άτομα. Ναι, στο βάθος όμως και τον παρέα και πάνω είναι το θερό. Αλλά... Εντάξει, να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί με το σκανάρισμα του QR code να κάνει ποια ερώτηση θέλει για να απαντήσει ο Γιάννος στο τέλος. Α. Και εκείνο που έλεγα είναι ότι υπάρχουν τα offline media για να δημιουργούμε περιεχόμενο και at the end of the day να τα βάλουμε πίσω στα digital. Ωραία. Δαμέ καθορίσαμε πλέον το roadmap του B2B, B2C συγγνώμη, για καταναλωτές. Όσον αφορά σε B2B, θα διαχώριζες κάτι, θα αλλάξεις κάτι, πού θα βάζεις τα λεφτά σου. Αν είσαι ο ιδιοκτήτης που πιένες στο γραφείο σου, τι θα τους πρότεινες, ας πούμε. Η προσέγγιση είναι η ίδια. Δηλαδή, το audit παραμένει audit, το budget παραμένει budget. Το θέμα είναι ότι το περιεχόμενο να αλλάσει. Επειδή στον B2B που η στιγμή που πουλάς κάτι intangible, το οποίο μπορεί ο άλλος κατά κάποιον τρόπο να το εκλάβει όπως το εκλαμβάνει ο B2C ο consumer, επειδή υπάρχει μια βαθύτερη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων, θεωρώ ότι το να χτίσεις branding μπορεί να σου πάρει περισσότερο καιρό και μπορεί να σου αποφέρει άμεσα πίσω αποτελέσματα, όμως την ώρα μπορεί να ξεπεράσεις την κόκκινη γραμμή, κυριολεκτικά η πώληση είναι δεδομένη. Εντός δυνατόν τον branding για τον λόγο ότι δημιουργά εμπιστοσύνη και μέσω branding μπορεί μια εταιρεία να επικοινωνήσει τα δυνατά της τα πλεονεκτήματα, τα ατού της και είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή την ώρα που να πάει να κάνει έναν sales με έναν prospect business η τιμή θα θέμα. Εντάξει, είπες μας πιο συγκεκριμένα ότι σε B2C πελάτες θα έβαζε σε Google Ads, σε branding στο Facebook, σε δημιουργία περιεχομένου. Στον B2B, πού θα βάζεις το ένα στο δολάριο, να το πούμε, σε πιο συγκεκριμένη... Στον B2B, όσο παράξενο για σου ακουστεί τώρα, αυτή τη στιγμή σήμερα, αν είχαν την επιλογή μόνο μιας πλατφόρμας, θα πει ένα all-in στο TikTok. Είναι underpriced attention, θυμίζει μου το Facebook του 2010 επί 5, και υπάρχει και λαθασμένη εντύπωση ότι στο TikTok μπαίνουν μίτσι. Όχι, δεν μπαίνουν μίτσι. Απλά το mindset του user που μπαίνει στο TikTok είναι πολλά πιο διαφορετικό σε σύγκριση με τις άλλες πλατφόρμες και νομίζω να το καταλάβουμε τούτο σε 2 χρόνια όταν θα παρέλθει ο καιρός του organic reach του TikTok, όταν θα αρκεύκουν τα TikTok ads τα οποία θα είναι enterprise. Και αν είχα την ευχαίρεια να επενδύσω all my money θα πιένα στο TikTok. Προφανώς όμως στο TikTok δεν μπορεί να βάλει διαφημίσεις. Έχει σημασία. Να παράξεις περιεχόμενο. Ακόμα δεν μπορείς να βάλει. Ναι, να παράξεις περιεχόμενο για τον πελάτη, να τον πείσεις να παράξει περιεχόμενο, να του κάνεις τη διαδικασία. Ναι, επειδή τα λεφτά τα οποία θα βάλεις σε ads και δημιουργία περιεχομένου στις άλλες πλατφόρμες, αν είπαμε να καλέξουμε μια, ναι, το reach το οποίο πιάνει κάποιο από το TikTok είναι αδιανόητο. Η αλήθεια δοκιμάσαμε τώρα σε καλοπάρι, θα δοκιμάσαμε διάφορα πραγματικά επιβεβαιώνω. Κοινό που ήθελα μάλλον κοινό που περίμενα σαν απάντηση να οπείσαν ο πατέρας του podcast, ήταν να οπείς podcast, αλλά περίεργο, πες μου TikTok. Περίμενε, το TikTok είναι η πλατφόρμα, το ναι. Podcast είναι το format. Ναι, αλλά εντάξει. Περιεχόμενο, το podcast είναι περιεχόμενο. Εύκολο να κάνεις ένα βιντεάκι TikTok, διαφορετικό να κάνεις ένα podcast. Οκ, μια και είπες για podcast, το podcast είναι πάρα πολλά απλή προσέγγιση. Βασικά έχεις ένα pillar, έχεις ένα μεγάλο περιεχόμενο 30-45 λεπτών και που γίνουν το περιεχόμενο μπορείς να κόψεις πάρα πολλά κομμάτια και να διοχετεύσεις πάντο. Ναι, απλά αν πάει στοχευμένα σε TikTok,
είναι πολλά πιο μικρό βιντεάκι σε σχέση με το να κάνεις podcast. Κοίτα, η αλήθεια τώρα, προχτές άνοιξε το δεκάλεπτο το TikTok, άρα βλέπεις ο ίδιος το TikTok, αρκεύκει ναι. Και ακολουθεί τα χναριά του. Και το YouTube, στην αρχή ήταν πάρα πολλά μικρό και ύστερα και το YouTube, με τα YouTube Shorts. Κάμε τα Shorts, ναι. Ναι, αρκεύκει και μιμείται το τι κάνει το TikTok και το Instagram Reels. Είναι πολλά ώρα να συζητούμε για ώρες, απλά επειδή έχουμε ακόμα τρεις καλεσμένους, η τελευταία ερώτηση είναι αν θεωρείς ότι αν μια εταιρεία όσο περισσότερο budget εξοδεύει, τουλάχιστον σε ό,τι πιστεύεις κυρίως στο digital όπως μας λέεις, τόσο περισσότερο θα έχει επιστροφή σε πωλήσεις. Εάν παράγει το σωστό περιεχόμενο, ναι. Λέει, έχεις έναν ελεγχόμενο περιβάλλον. Λέεις θα κάνεις αλφα, κάνει αλφα, κάνει βήτα, κάνει βήτα. Ελέγχεις την όλη διαδικασία με το γραφείο σου και η ερώτησή μου εμένα που ήρθα σε σένα είναι μπορεί να υποσχεθείς ότι όσο περισσότερο budget βάλω, τόσο περισσότερους πελάτες πωλήσεις θα έχω, η απάντηση σου ποια θα. Όχι, δεν μπορώ να υποσχεθώ πωλήσεις. Μπορώ να υποσχεθώ request για πωλήσεις και μπορώ να υποσχεθώ και traffic επειδή εμείς δεν ελέγχουμε όλο το marketing mix. Εγώ ελέγχω μόνο το promotion. Εγκαθορίζονται την τιμή, εγκαθορίζονται το place, εγκαθορίζονται το customer service, άρα τούτοι οι παράγοντες είναι εκτός των ορίων μου. Μπορώ συμβουλευτικά να πω την άποψή μου, αλλά από τη στιγμή που το δικό μας το κομμάτι έχει να κάνει με το ποιο το promotion που το marketing mix, δεν μπορώ να υποσχεθώ πωλήσεις. Μπορώ να υποσχεθώ όμως traffic, μπορώ να υποσχεθώ τηλέφωνα, μπορώ να υποσχεθώ μηνύματα. Έτσι που κάνουμε εκεί, δικό σου το θέμα. Ξεκάθαρο. Έχουμε καμιά ερώτηση. Όταν η εταιρεία απευθύνεται και στον B2B και στον B2C, η μαγεία του digital είναι ότι την ίδια ώρα μπορείς να δημιουργήσεις διαφορετικό περιεχόμενο και να το προωθήσεις σε διαφορετικά κοινά ταυτόχρονα. Άρα, κάνουμε το λάθος, ειδικά στο κομμάτι του Facebook, το οποίο ελέγχει και το Facebook και το Instagram, ότι το promotion έχει να κάνει με οτιδήποτε ανεβάζουμε στο newsfeed. Ενώ υπάρχει δυνατότητα να τρέξουμε καμπάνιες at the back χωρίς να τις ανεβάσουμε στο newsfeed και να τις δημιουργήσουμε ακριβώς με τέτοιο τρόπο τους ώστε να μπαίνουν στοχευμένα για που θέλουν. Άρα την ίδια ώρα μπορεί να τρέχω καμπάνια η οποία να απευθύνεται σε B2C και να πουλώ έναν κινητό. Σποσάρε μας και μια εταιρεία. Ακόμα. Huawei. Σε συζητήσεις. Με 20% έκπτωση. Και την ίδια ώρα που το ίδιο προφίλ να τρέχω καμπάνια και να πουλώ σύνδεση ίντερνετ μέσω της ίδιας εταιρείας με το να φιλτράρω απλά το visual μου και το περιεχόμενο μου όπως είχαμε πει στην αρχή. Την ίδια ώρα ταυτόχρονα μπορείς να επικοινωνήσεις με διαφορετικά κοινά. Άρα ναι, μπορείς ταυτόχρονα να τρέξεις και τη στοχεύσεις και στον B2B και στον B2C. Ωραία, η δεύτερη ερώτηση από το κοινό μας είναι πόσο σοβαρό ή επαγγελματικό είναι το Facebook. Γιατί υπάρχει καν του διαπορία, τι σημαίνει σοβαρό και επαγγελματικό. Παιδιά, το Facebook είναι μια απλή πλατφόρμα κενή και απλά μπαίνουν ανθρώποι. Εκτός αν η ερώτηση είναι πόσο σοβαρή είναι οι ανθρώποι μέσα στο Facebook. Πλατφόρμες απλά είναι το εργαλείο. Οι ανθρώποι που μπαίνουν μέσα στις πλατφόρμες είναι εκείνοι που καθορίζουν και το ύφος της πλατφόρμας. Άρα, την ερώτηση κατά πόσο είναι σοβαρό ή μη επαγγελματικό το Facebook, εμένα δεν απασχολεί με το πράγμα. Υπάρχουν στην Κύπρο 950.000 users. Για μένα, το μήνα κάνουν μου 10. I don't care αν οι άλλοι 800.990 είναι σοβαροί. Εμένα ενδιαφέρουμε οι 10, οι οποίοι να γίνουν convert σε εμάς. Τόσους μπορούμε να κάνουμε να accommodate. Άρα, αλλά θέλετε να απαντήσω την ερώτηση κατά πόσο σοβαρό είναι το Facebook ή όχι. Σε εκείνο το context... Ήθελα πάντα να το κάνω. Σε εκείνο το context είναι η δεύτερη λιγότερο σοβαρή πλατφόρμα από όλες τις πλατφόρμες. Μετά το TikTok. Μετά το TikTok. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι η πλατφόρμα. Είναι οι ανθρώποι. Είναι το mood των ανθρώπων. Είναι σαν έναν άνθρωπο που να πάει σε ένα club να τα πει τα ποτά του και την επόμενη να πάει στο tennis club του να μιλήσει με έφθανο ίδιος, απλά αλλάσει το περιβάλλον και στις πλατφόρμες απλά αλλάσει το περιβάλλον.
Ποια είναι η καλύτερη κίνηση για τον B2B marketing? Φαντάζομαι ότι απάντησες το, αλλά μαθήκεται κάτι άλλο. Branding. Podcast. Podcast. Ή video content. Έχει κάποια άλλη ερώτηση? Στην αρχή είχες πει ότι έμοιρας πολλά έδωνε αυτός σου και κάποιος που να πει να δει το podcast σου δεν αντιλαμβάνεται τι κάνεις ακριβώς. Άρα εσένα πώς σε υποφέλει σαν εταιρεία αυτό το πράγμα? Κίνος. Να απαντήσω. Ναι. Η απόδειξη είναι ότι δεν δαμε. Είναι ακριβώς, έγινε το ίδιο πράγμα σε ένα συνέδριο με τον Άδωνη που λέει πόσοι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει convert το Facebook σε πελάτες και να απάντησε κανένας, δεν σήκωσε κανένας φέρι και λέει σε απόδειξη λαλή τους παιδιά, είσαστε εσείς που μπήκετε μέσα στα social media και κάνετε, ήρθετε στο, και γραφτήκετε στο συνέδριο. Άρα με λίγα λόγια, να σου το απαντήσει ο ίδιος, είναι ότι βλέποντας κάποιος πιθανός πελάτης, όπως π.χ. είμαι εγώ, που είμαι πελάτης του Γιάννου, να νιώθει ότι είναι κοντά του σαν άτομο, χωρίς να τον ξέρει, οπότε πολλά πολλά πιο εύκολα μπορεί να τον προσεγγίσεις για να γίνει η επαφή επαγγελματική. Παίρνει χρόνο τον που λες, όμως καλά να ξέρουμε ότι υπάρχουν και τα προσωπικά τα προφίλ. Και εκείνο που διαπιστώσαμε είναι ότι ειδικά στην Κύπρο που είναι πάρα πολύ μικρή χώρα, την ώρα που να κάνει κάποιος land σε ένα από τα επεισόδια μας που μπορεί να μιλούμε για μάπες, που μπορεί να μιλούμε για πολιτικά, μπορεί να μιλούμε για κοινωνικά, την πέμπτη έκτη φορά, επειδή είμαστε περιέργοντα, να μπει να δει στο Instagram, στο LinkedIn και στο Facebook και όσο μοντός ο τύπος. Αφού τους περάσει η... πώς να το πω, το hate προς σε εκείνον. Επειδή... Νομίζω ήταν ναι. Ανάποδα. Οι γκρούπις σου. Οι γκρούπις, όχι, όχι. Η πρώτη επαφή είναι άον τούτο, ας πούμε. Ναι. Και πολλά λογικό. Είναι η ανθρώπινη φύση τέτοια. Όταν περάσει τούτο το στάδιο, έρχονται και κάνουν λάντ στα προσωπικά σου τα προφίλ. Και αμέ, όταν εσύ αποφεύγεις να βάλεις το μοχίτο που πιέσαι χτες, την ομάδα σου που σκόραρε και μουρμουράζει με διδίν και βάλεις αποκλειστικά το κομμάτι με το οποίο ασχολείσαι και αμένα να γίνει το conversion. Ειδικά στην Κύπρο μου είναι πάρα πολλά μικρή χώρα, πάρα πολλά μικρή χώρα. Τι θα αποφεύγεις στα offline μέσα γιατί δεν μπορείς να κάνεις monitoring και η ερώτηση είναι αν προτιμάς τα digital, ναι. Γιατί μπορεί να τα κάνεις monitoring. Είναι μια απάντηση η οποία θα έδινα. Ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τις ενέργειες μας, δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε. Ούτε που τα 500 μηχανάκια της HGB, ούτε που τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορείς να το μετρήσεις. Και ενώ που τους λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή η τηλεόραση, για παράδειγμα, παίρνει ένα πολλά μεγάλο κομμάτι της πίτσας του διαφημιστικού budget allocation παγκόσμια. Ξακολουθεί. Τούτο σημαίνει ότι τούτες όλες οι μεγάλες εταιρείες ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί στον digital. Και υπάρχει ακόμα η ευκαιρία να αγοράσεις την προβολή και να πιάσεις τη σημασία από το κοινό σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Και επειδή έχουμε και από τις δύο πλευρές, οι τιμές είναι αδιανόητα μεγάλη η διαφορά. Και προσπαθώ να το εξηγήσω σε πάρα πολύ κόσμο τούτο. Και το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι πρέπει να κάνουμε growth την επιχείρηση μας. Και όσα πιο λίγα ξοδεύω για να πιάσω όσα πιο πολλά γίνεται, που είναι η μέκα γενικά του business ideology, να βοηθήσει όσο πιο γρήγορα να αναπτυχθεί η εταιρεία μου. Άρα για ποιο λόγο εγώ να πάω να βάλω έναν τεράστιο ποσό, είτε σε τηλεόραση, είτε σε billboard, είτε σε ραδιόφωνο. Κλέφκω την εταιρεία μου, που τη στιγμή που υπάρχει επιλογή, να κάνω reach τα κοινά μου μέσω μιας άλλης οδού. Και τούτο μπορούμε να το δούμε που το κομμάτι του Facebook που πριν 7 χρόνια εστίχιζε περί τα 30 cent να κάνεις reach 1000 άτομα. Τώρα 2 ευρώ και 20 cent. Είναι τεράστια διαφορά. Εξακολουθεί να είναι φτηνό. Άρα τι περιμένεις. Καταλάβες. Ωραία, σε ευχαριστούμε Γιάννο. Thank you, Αναστάση. Να είσαι καλά.